Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε αλλάξει την παρέα μας. Έχουμε κατεβάσει το μέσο όρο ηλικίας. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Μιχάλη Λινάρδο. Ζηλεύω, ναι, το ξέρω. Μέλος στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Ο Σάκης Ιωαννίδης, πρόεδρος της ΟΝΕ, της Οργάνωσης των Νέων της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Ο Παύλος Χριστίδης, γραμματέας της νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο φίλος μας ο Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ. Εγώ μάλλον αυξάνω λίγο το μέσο όρο. Βοηθάει λίγο στο να παραμείνει έτσι λίγο σε ένα επίπεδο στο οποίο εμείς θα είμαστε πολύ άσχημα κι εμείς, κύριε Κουγιουμτζή. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας, μάλλον οι τρεις νεολαίοι εδώ πέρα είναι για άλλο λόγο. Ο κύριος Κουγιουμτζής είναι για άλλο λόγο, να μας μεταφέρει και λίγο τον παλμό της αγοράς. Και μια που να μας πει δύο λόγια, κύριος Κουγιουμτζής, για το πώς κινείται η αγορά αυτές τις μέρες. Ναι, κύριε Ξενάκη, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη πραγματικά. Από την μέρα που κλείσαν ειδικά οι τράπεζες, θα έλεγα είναι απελπιστική. Ο τζίρος έχει πέσει κατά 70 έως 80%. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και μηδενικούς τζίρους, με ό,τι και αυτό να συνεπάγεται αυτή τη στιγμή για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνήθεια. Η συμφωνία πώς την ίδια τώρα. Εμείς εδώ και 4 μήνες, 5 μήνες που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, φωνάζαμε και λέγαμε καλύτερα να πάμε έστω και σε μια μέτρια συμφωνία παρά σε μια μη συμφωνία. Τελικά είχαμε δίκιο. Δηλαδή καταλήξαμε στο και πέντε ουσιαστικά να πάμε σε μια συμφωνία που έχει επώδυνα μέτρα, έχει βαριά μέτρα αυτή τη στιγμή και φορολογικά για την κοινωνία, για τον επιχειρηματικό κόσμο, για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αλλά από την άλλη πλευρά αποσοβήσαμε το χειρότερο. Το να πηγαίναμε σε μια ανεξέλεκτη χρεοκοπία, εκεί τα πράγματα θεωρούσαμε την άλλαξε δική μας πλευρά. Άλλαξε το κλίμα η συμφωνία ή όχι? Τώρα νομίζω ότι αρχίζει και αλλάζει σταδιακά και θα αλλάξει, πιστεύω, περισσότερο από τη Δευτέρα που νομίζω ότι ακούστηκε ότι θα ανοίξουν και οι τράπεζες σταδιακά και θα δίνουν. Και η πρόσβαση στις συντηρίδες. Έτσι ακριβώς και θα δίνουν και κάποιες λειτουργίες. Θα έχουμε πρόσβαση, θα έχουν όσοι έχουν συντηρίδες πρόσβαση στις συντηρίδες. Και ζητήσαμε. Να εισπράττει τις μέρες. Και θα μπορούν το 60 να το παίρνουν ένα τρίμερο. Δηλαδή, μπορούν αντί να παίρνουν 60 την ημέρα να πηγαίνουν δεύτερη μέρα να παίρνουν 120 ή τρίτη 180, νομίζω όχι παραπάνω. Μετά θα σταματήσει. Το μεγάλο θέμα όμως είναι οι υπηρεσίες που δεν δίνονται προς τους επιχειρηματίες. Δηλαδή οι εισαγωγές βαλτώσαν εντελώς. Ναι. Έχουμε προβλήματα γιατί πολλές χιλιάδες κοντέινερς και με ευπαθή προϊόντα. Γι' αυτό ανοίγουν. Έτσι ακριβώς. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα τελωνία χωρίς να μπορούν να εκτελωνιστούν. Ναι. Δεν έρχονται πρώτες ύλες, άρα παγώσανε και οι εξαγωγές. Άρα πάγωσε η οικονομική παραγωγή. Έτσι ακριβώς. Πάγωσε η οικονομική δραστηριότητα όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολα πράγματα. Πάμε. Πάμε στους νεολαίους να καλύψουμε το μέσο όρο ηλικίας. Νεολαία πού είναι? Δηλαδή την έχουμε χάσει. Γιατί την έχετε χάσει? Δηλαδή μπροστά την περιμένουμε. Η νεολαία, κατά τη γνώμη μου, τις τελευταίες μέρες, άμα θέλαμε να τη δούμε κάπου, κατά βάση ήταν και τη Δευτέρα και την Τετάρτη στο Σύνταγμα και ήταν με ένα πλαίσιο το οποίο είναι και λογικό με βάση το πόσο έχει χτυπηθεί το τελευταίο διάστημα και το πόσο χτυπιέται κατά τη γνώμη μας και από την καινούργια συμφωνία. Και νομίζω ότι. Διαφωνεί δηλαδή η νεολαία με. Ναι, γενικά η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει και δημόσια ανακοίνωση. Και η οποία. Έξω από τη Βουλή, η οποία έλεγε. Η οποία έλεγε ότι δεν πρέπει να περάσει αυτή η συμφωνία. Προφανώς κατανοούμε πλήρως ότι το ότι υπογράφηκε αυτή η συμφωνία μα διασφάλισε ότι θα ξεφύγουμε από ένα σενάριο άτακτης χρεοκοπίας, το οποίο δεν μπορεί κανένας να πει ότι θα μπορούσαμε να το ακολουθήσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το δύσκολο ερώτημα το οποίο μπαίνει και για όλο τον ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο πρέπει να γυρίσει και στις διαδικασίες του ίδιου του κόμματος είναι το πώς θα συνεχίσει σε μια κατεύθυνση που δεν θα τον εγκλωβίσει στο να υλοποιήσει ένα τρίτο μνημόνιο με ό,τι περιθώρια υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το πώς θα ξανά. Σωστά ή 38 αρνήθηκε ψήφου? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι για κάθε βουλευτή, για κάθε σύντροφο και συντρόφισσα μέσα στη Βουλή τέθηκε ένα πάρα πολύ ασφυκτικό δίλημα. Εγώ δεν μπορώ να πω
ούτε μπράβο σε όσους ψήφισαν όχι, ούτε να εναντιωθώ σε αυτούς που ψήφισαν ναι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να πάμε σε μια λογική ότι ο καθένας με βάση τις αξίες του ή τις θέσεις του πράττει ή κόντρα στη συνείδησή του. Το λέει, γιατί, το λέει γιατί με βάση τη θέση που πήρες πριν, οι 38-39 βουλευτές... Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Ότι το αντιλαμβάνομαι. Δεν συμφωνώ με αυτό. Απλά επειδή ακριβώς καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι τα διλήμματα που μπήκαν δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστεί ή να καλούμε τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά να τα διαχειριστεί. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα είναι να βρεθεί ένα σχέδιο απεμπλοκής του ΣΥΡΙΖΑ από την υλοποίηση αυτού του μνημονίου, το οποίο να είναι συλλογικό και με αυτήν την έννοια αυτό μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει. Να αρνηθεί να υλοποιήσει τη συμφωνία. Εντάξει, νομίζω ότι και από αυτό που είπε ο σύντροφος Σκουλέτης πριν, καταλαβαίνουμε όλοι και όλες ότι θα υπάρχουν, είναι ανοιχτά τα σενάρια εκλογών. Νομίζω ότι πριν από αυτές τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις εσωτερικές του διαδικασίες μπορεί να επεξεργαστεί το ένα ή το άλλο σχέδιο το οποίο με βάση το οποίο θα μπορεί να ξεφεύγει από αυτή την κατάσταση. Δεν είμαι εγώ κατάλληλος τρεις μέρες μετά να σας πω ποιο είναι αυτό το σχέδιο. Μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα σε διάφορα σενάρια. Η συμφωνία είναι καλή για την νεολαία? Η συμφωνία είναι γενικότερα κακή για όλη την ελληνική κοινωνία. Το ίδιο ισχύει για την νεολαία. Όμως πώς κρατάει εκεί που μας έφτασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους 5 μήνες και γενικότερα όλο το πλαίσιο του μνημονίου τα τελευταία 5 χρόνια. Αλλά αποκλειστική ευθύνη για το τι έγινε τώρα με τη συγκεκριμένη συμφωνία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και γιατί έχει αποκλειστική ευθύνη? Γιατί της δόθηκε ένα πακέτο το οποίο ήταν πολύ καλύτερο. Δεν το δέχτηκε, οδήγησε τα πράγματα στα άκρα. Ο Σκουλέτης προηγουμένως το ρωτήσαμε αυτό, ότι μόλις πηγαίνανε να πούνε ναι, φορτάναν καινούργια. Πότε πήγαινε να πει ναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Οι διαπραγματεύσεις που είχαν. Ναι, εγώ δεν το είδα πουθενά αυτό. Είδα, μπορούσε, άμα ήθελε να πούνε ναι, μπορούσε να καλέσει από την αρχή ο κύριος Τσίπρας Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, όπως το έκανε αμέσως μετά, μόλις ήρθε το τελεσίγραφο. Δηλαδή ο ίδιος δέχτηκε το τελεσίγραφο, ήξερε ότι έλεγε 5 Ιουλίου η όλη διαπραγμάτευση. Ο ίδιος περίμενε μέχρι το τέλος για να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών μετά το δημοψήφισμα. Γιατί δεν το έκανε πιο πριν, να καλέσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να πάνε σε μια συμφωνία και να πάνε όλοι μαζί να διαπραγματευτούν? Δεν έκανε ο κύριος Τσίπρας καμία πρόταση στον κύριο. Δεν έκανε καμία πρόταση στον κύριο Σαμάρα. Κύριο Σαμάρα, έριξε ένα γερό καυγά με τον κύριο Σαμάρα λίγο πριν φύγει. Δεν έριξα κανέναν καυγά με κανέναν. Ακούστε με να σας πω, εγώ αυτό για το οποίο μίλησα ήταν ότι πρέπει να φύγει το πολιτικό σύστημα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Και από ό,τι φαίνεται τώρα, ότι ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με το άκρος παλαιότερο σύστημα το οποίο υπήρχε στην ελληνική κοινωνία. Είπε ψέματα στον ελληνικό λαό, αυτό είναι πραγματικότητα. Είπε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια. Και επίσης δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που λέει, ότι φτάσαμε τελευταία στιγμή και ότι μια τακτική χρεοκοπία θα μας οδηγούσε σε μια καταστροφή. Μα το λέγαμε. Δεν το ήξερε ένα Brexit ότι θα μας οδηγεί σε μια καταστροφή? Και δύο μέρες πριν από αυτό θέλω να το πιστέψουμε. Και θέλω να μείνω και σε κάτι άλλο το οποίο είπε ο κύριος Σκουρλέτης όταν το άκουγα εδώ έξω και μου έκανε εντύπωση. Λέει ότι πάμε να συνεχίσουμε το πείραμα της αριστεράς. Αν νομίζουν ότι η διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα πείραμα. Δεν είπε πείραμα. Το πείραμα της αριστεράς το άκουσα πάρα πολύ καλά και το σημείωσα, μάλιστα, για να μην κάνω κάποιο λάθος αυτό. Να συνεχίσουμε το πείραμα της αριστεράς. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι η διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα πείραμα ιδεολειπτικό ή ιδεολογικό, και αν τους βγει, τους βγήκε. Αν δεν τους βγει, θα παρασύρει τη χώρα σε καταστροφή. Αυτό που κάνουν στην Ελλάδα τελευταία χρόνια πείραμα δεν ήταν? Αυτό που κάνουν οι άλλοι στην Ελλάδα τελευταία 5 χρόνια είναι πείραμα ή δεν είναι πείραμα? Δηλαδή δεν έχουμε γίνει πειραματόζωο ως χώρα τα τελευταία χρόνια? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, άμα έχουμε γίνει πειραματόζωο. Αυτό το οποίο μπορώ να ξέρω. Αυτό το οποίο μπορεί να ξέρω. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ. Οι κυβερνήσει, οι ξένοι. Οι ξένοι έκαναν πάρα πολλά λάθη. Όπως έκαναν. Πάρα πολλά λάθη. Όπως έκαναν και οι ελληνικές κυβερνήσεις πάρα πολλά λάθη. Ξέρω ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Κάνανε πάρα πολλά λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα ποτέ όμως δεν φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο. Να έχουν κλείσει οι τράπεζες, να κινδυνεύουν με τη μεγαλύτερη χρεοκοπία που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα μας και να φτάνουμε στο και πέντε να κλείσουμε μια συμφωνία με επώδυνα μέτρα που σίγουρα δεν ήταν μια καλή συμφωνία, ενώ μπορούσε να ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Κλείνω ότι. Εσείς, βέβαια, κλείνω λέγοντας αυτό που, στο οποίο άρχισα από την αρχή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί αφανδόν το παλιό πολιτικό σύστημα. Το παλιό πολιτικό σύστημα το οποίο έλεγε ψέματα πριν και πήγαινε και υλοποιούσε
κάτι διαφορετικό μετά. Νομίζω είναι πάρα πολύ και δύσκολο. Γιατί ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις του δίνει αυτόν τον αέρα, κύριε Ιωαννίδη, και προσωπικά προς τον κύριο Τσίπρα κυρίως, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω δει δημοσκόπηση που να μην είναι 15-20 μονάδες μπροστά. Ακόμα και τώρα που. Τώρα που έχει φτάσει. Που γράφει τη Μνημόνια και ξαναφέρνει την Τρόικα. Έτσι. Ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη στον πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας είναι 5 μήνες μόνο πρωθυπουργός. Δεν είναι παραπάνω χρόνια. Ο ελληνικός λαός είχε πολλές φορές γυρίσει την πλάτη στον παλιό πολιτικό σύστημα που ήταν 40 χρόνια και προσπαθεί να χρεώσει όλα αυτά. Θέλει μια συμφωνία που αυτή που. Θέλει μια συμφωνία. Ο κόσμος ψήφισε εναντίον της συμφωνίας. Ο ελληνικός λαός θέλει να ανακτήσει από τα μνημόνια. Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Και αυτό φαίνεται πάλι από όλες τις δημοσκοπήσεις. Τι διανοηθεί εκεί. Θέλει την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο ευρώ. Και φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις. Το 75-80% που είναι. Εντάξει, ναι. Αυτό όμως πρέπει να το υπηρετήσει ο κύριος Τσίπρας και όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, εκτός αν έχουν διαφορετική άποψη. Γιατί με αυτό εκλέχηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, το Πασό συνέχεια κολλάει στο μία από την Νέα Δημοκρατία. Τώρα μαζί στο ίδιο τραπέζι Νέα Δημοκρατία, Πασό, ΣΥΡΙΖΑ. Ποτάμι. Τελικά, ποια είναι η φυσιογνωμία του Πασό. Τι υποτίθεται ότι αυτό ήταν. Κύριε Κουρή, το Πασόκ ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί μια κρίση το 2010, την οποία δεν δημιούργησε το Πασόκ, την κληρονόμησε από μια προηγούμενη κυβέρνηση. Την οποία κληρονόμησε από την προηγούμενη, πάει τον κύριο Σμίτ. Και με πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, η οποία όμως βέβαια δεν είχε μόνο άσχημα, αλλά είχε και αρκετά θετικά, φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο έπρεπε να είναι το σημείο συνένεσης όλων των πολιτικών κομμάτων και όλων των ιδεολογιών γύρω από τη σωτηρία της χώρας. Δυστυχώς αυτό μας πήρε 5 χρόνια να το καταλάβουμε και να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι να δούμε πώς μπορούμε να στήσουμε τη χώρα μας στα πόδια της. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, στην οποία έχουμε κάνει και εμείς πάρα πολλά λάθη και έχουν κάνει και οι Ευρωπαίοι πάρα πολλά λάθη, πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο το ευρώ, είναι και άλλα πράγματα τα οποία μας ικανοποιούν και είναι και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας και γεωστρατηγικά και κοινωνικά και πολιτιστικά. Πέστε να ρωτήσω, πέστε μου σε αυτά τα από το 80 τόσα χρόνια, πότε μας στήριξε στα εθνικά μας θέματα. Κοιτάξτε να δείτε. Πού ήταν το Μάρτιο 87. Κοιτάξτε να δείτε. Πού ήταν με τη Μακεδονία. Και μόνο το γεγονός. Ναι. Πού είναι τώρα να τις παραβιάσει συνεχώς. Στήριξε την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί. Με στήριξε, έπαιξε το παιχνίδι, ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος. Και με πρωταρχικό ρόλο τότε των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ήταν το Κώστα του Καραμάλι. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος δεν το στήριξε. Ούτε και το δημοψήφισμα. Κάνετε κάποιο λάθος. Μιλάμε για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν μιλάμε για το δημοψήφισμα του ναι και του όχι. Αυτό το έχω ζήσει τότε, πώς έγινε. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλω να σας πω εγώ είναι ότι σήμερα που το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο πάβει να υφίσταται, πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε όλοι μαζί να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας. Έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι πάρα πολύ κακή. Η κοινωνία αντέχει. Η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία έφτασε σε αυτό το πολύ κακό σημείο, γιατί 5 μήνες τώρα υπήρχε ένας υπουργός οικονομικών ο οποίος πήγαινε και έκανε διαλέξεις και δεν προχώρησε πουθενά τις συμφωνίες και μάλιστα είχε το θράσος να έρθει χθες και να ψηφίσει όχι, ενώ 5 λεπτά πριν χειροκροτούσε όρθιο στον Πρωθυπουργό. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Και σήμερα καλείται η ελληνική κοινωνία και η ελληνική νέα γενιά, η νεολαία, να υπερασπιστεί μέτρα τα οποία δεν μπορεί να τα αντέξει, όχι τώρα, δεν μπορούσε να τα αντέξει ούτε πριν από ένα χρόνο, ούτε πριν από 2 χρόνια. Επομένως, εδώ πρέπει να πούμε καθαρά τη γλώσσα της αλήθειας προς όλους. Ή θα κάτσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλα τα πολιτικά κόμματα και όλη η κοινωνία σε μια στρατηγική που έχει να κάνει και με την επαναδιαπραγμάτευση αυτής της συμφωνίας γύρω από συγκεκριμένα σημεία τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν, ή αλλιώς και ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι σήμερα λένε ότι προσπαθούν να σώσουν τη χώρα με το Μνημόνιο 3, όπως έλεγε προηγουμένως ο κύριος Σκουρλέτης, λένε ψέματα. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε. Ή θα πούμε την αλήθεια, θα παλέψουμε για έναν άλλο δρόμο, ή αλλιώς στα σενάρια των εκλογών. Το βλέπετε, είναι εφικτό. Κοιτάξτε να δείτε. Από όλα αυτά τα χρόνια, εγώ έχω ζήσει περισσότερα. Αλλά και εσείς τώρα. Κοιτάξτε, κύριε Κουρή, δυστυχώς η Ελλάδα. Μέσα στο ίδιο το κόμμα δεν μπορούν να τα βρουν. Δυστυχώς η Ελλάδα μας έχει παιδικές ασθένειες, τις οποίες δεν ξεπερνάει. Έχουμε όμως αυτή τη στιγμή. Τα πολιτικά κόμματα. Τρώγονται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι μπροστά στο εθνικό συμφέρον υπάρχουν χώρες οι οποίες προτάσουν το μέλλον τους και δεν κάνουν αυτό το οποίο κάναμε εμείς. Ναι, αλλά εγώ έβλεπα, κύριε Χριστίδη, μια που είστε και εδώ, εκπροσωπείτε και τον Ελλάδα του Πασόκ, έβλεπα τη συζήτηση στη Βουλή χθες και έβλεπα, άκουσα τον κύριο Βενιζέλο, ένα εξαιρετικό ρήτορα που μπορεί να διαφωνεί πολιτικά κανείς μαζί του.
Νομίζω πως χθες έκανε παρέμβαση μόνο και μόνο για την προσωπική του δικαίωση. Σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τόπο, τόσο κρίσιμη, θα την ακούσατε την παρέμβασή του. Δεν θα μας φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλά εμένα προσωπικά με απογοήτευε ως πολιτικός αρχηγός όταν προσπαθούσε μέχρι το τελευταίο λεπτό αυτής της τόσο κρίσιμης συνεδρίασης να πετύχει την προσωπική του δικαίωση μέσα από μια τοποθέτηση. Κύριε Ξενάκη, μόνο αντιπολιτευτική. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν βάζω ζητήματα προσωπικής δικαίωσης. Λέω όμως κάτι το οποίο χθες φώναζε ο κύριος Βενιζέλος, ακόμα και αν δεν ακούγεται. Λέω το εξής πολύ απλό. Ότι λέγαμε τόσα για το Μέλι Χαρδούβελη και ερχόμαστε μετά από πέντε μήνες και λέμε 10 δισεκατομμύρια παραπάνω. Λέγαμε τόσα πολλά. Ούτε την έχουμε δει. Λέγαμε τόσα πολλά. Εγώ λοιπόν δεν έρχομαι εδώ πέρα. Δεν έρχομαι κανέναν να δικαιώσω εδώ. Ούτε κανένας μπορεί να νιώσει δικαίωση με τα συγκεκριμένα μέτρα. Λέω όμως ότι επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και υπήρχε ένα πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το οποίο υποσχέθηκε πάρα πολλά στη δικιά μας γενιά. Και δεν μπόρεσα να το κάνω. Με 12.000 ευρώ αφορολόγητο, με μείωση ασφαλιστικών εισφορών, με κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μιλάμε όμως και για την νεότερη γενιά. Ναι, για 751 ευρώ. Στιγμή, έχετε δίκιο. Λέω. Οι άλλοι όμως απ' έξω κυβερνάνε, αυτό κάνουν. Σε κόρονα του μαστίγιο θα πάρει πίσω το 751, θα πάρει πίσω το 1, θα πάρει τις 100 δόσεις πίσω. Βεβαίως. Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το πράγμα, αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ του 4,7% ήταν να επικοινωνήσει με τους ηγέτες σοσιαλιστικών κομμάτων όλης της υπόλοιπης Ευρώπης. Γιατί αυτό το οποίο αποδείχτηκε είναι ότι ο κύριος Σολάν, ο κύριος Ρέντσι, ο κύριος Φάινμαν είναι αυτοί οι οποίοι έβαλαν πραγματικά πλάτη και στον Πρωθυπουργό της χώρας. Και ακόμα και την ίστατη στιγμή. Έβαλαν πλάτη για τον εαυτό τους. Προφανώς. Προφανώς όμως, για να ολοκληρώσω. Για να μην έχουμε τα ίδια που πάει. Για να ολοκληρώσω. Εγώ λοιπόν λέω ότι επειδή μας δίνεται την ευκαιρία για ακόμα μια φορά να κάνουμε ένα τραπέζι που αφορά νέους ανθρώπους. Πρώτα και πάνω. Στη διάθεσή σα. Πρώτα και πάνω από τις ιδεολογικές και πολιτικές μας διαφορές, πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα, το είπε χθες ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Βγήκε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και είπε ότι θέλουμε να πάμε τους συνταξιούχους στα 67 τους χρόνια και 62-40 ετία. Ποιος να το πει ότι θα το έλεγε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από ένα χρόνο. Λοιπόν, να βάλουμε τελεία. Κύριε Ανίτη, συγγνώμη. Όλοι να προσθέσετε, μισό λεπτό πάμε στο διάλειμμα, το τελευταίο μας, να το κάνουμε για λόγους τεχνικούς. Μια είδηση να πω ότι στη σύσκεψη του Μέγαρου Μαξίμου, που ήταν σε εξέλιξη μέχρι την πολύ ώρα, ο κύριος Τσίπρας φέρεται να έχει πει: Είμαι αναγκασμένος να συνεχίσω μέχρι την ολοκλήρωση συμφωνίας με κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε μειοψηφικό αριθμό βουλευτών. Το οποίο σημαίνει. 22 Ιουλίου. Το οποίο σημαίνει μετά κάλπες, μετά εκλογές. Γιατί λέει. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Απλώς θα πω αναγγελία των εκλογών. Εκλογών με ένα έμεσο τρόπο σημαίνει κατά όπως το ακούω τώρα εγώ. Λοιπόν, το είπε και ο Σκουλέτης πριν ότι δεν βλέπει άλλο δρόμο, το οποίο ο Βούτσης το πρωί. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά και θα σας δώσουμε σε όλους το λόγο ξανά.